Ο κύριος Μανώλης Αντύπας, διευθυντής τμήματος αυτοματισμού ισχύως και κίνησης μεγάλης εταιρείας στον Πειραιά της Ουτέκο, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο 50 χρόνια. Και τα δύο οχήματα που θα δείτε εδώ, αμυγός ηλεκτροκίνητα, μας τα έχει παραχωρήσει η BMW Σπανός για το γύρισμα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο. Είναι δύο τύποι φορτιστών. Ο ένας φορτιστής είναι που μπορεί να μπει στις πολυκατοικίες, είναι ο οικιακός φορτιστής, έτσι. Αυτός είναι ο οικιακός φορτιστής, ο οποίος είναι μονοφασικός και ο οποίος μπορεί να μπει στις πιλωτές κάποιων πολυκατοικιών, όποιος θέλει να βάλει, προκειμένου να μπορεί να φορτίσει γρήγορα και εύκολα το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο, όπως θα σας δείξει τώρα ο Γιώργος. Κόστος εδώ. Περίπου ανάλογα με τον κατασκευαστή και το μοντέλο, γιατί θα έχει πάνω από 500 έως 1500 ευρώ θα πηγαίνει. Η φόρτιση τώρα θα μας περιγράψετε πώς γίνεται. Ο φορτιστής ο ένας. Ανάλογα μαζί με την εγκατάσταση και τη μελέτη που θα πρέπει να γίνει από τον ηλεκτρολόγο, προκειμένου να πάει στο ΔΔΕ για να πάρει άδεια. Ταιριάζει με όλα τα αυτοκίνητα ο φορτιστής. Είναι για το συγκεκριμένο μοντέλο. Ναι. Τα αυτοκίνητα. Όχι, τα αυτοκίνητα, όλα όσα θα έρχονται στην Ευρώπη έχουν με ένα συγκεκριμένο τύπο καλωδίου, όπου όλοι οι φορτιστές που πολλούνται στην αγορά οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο. Συγγνώμη κύριε Αντύπα, με συγχωρείτε, αυτό είναι μία μπρίζα. Παίρνει αυτό. Θέλω να σας πω, σε μια πολυκατοικία που έχει 10 διαμερίσματα, θα πρέπει να βάλουν 10 τέτοια, ο καθένας το δικό του. Τώρα εξαρτάται από το πώς μπορούν να συνεννοηθούν οι ένοικοι. Συνήθως είναι για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ο καθένας θα έχει, ο ιδιοκτήτης θα έχει το δικό του φορτιστή. Αν μπορούν να συνεννοηθούν οι ένοικοι και να βάλουν ένα φορτιστή, όπως για παράδειγμα αυτός που βλέπετε τώρα που έχει τη δυνατότητα να φορτίσει δύο αυτοκίνητα ταυτόχρονα. Φεύγουμε από τον οικιακό φορτιστή και πάμε σε ένα πιο προηγμένο μοντέλο. Εδώ είναι ένα μοντέλο για πρατήρια. Αυτό είναι ένα μοντέλο μπορεί να μπει σε πρατήρια, μπορεί να μπει σε σούπερ μάρκετ, σε πάρκινγκ αυτοκινήτων. Είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι τριφασικό. Είναι καθαρά για επαγγελματική χρήση ή τέλος πάντων για χρήση σε μεγάλη δυνατότητα για ταχύτητα φόρτισης. Όλος ο κόσμος που έρχεται σας ρωτάει πόσο χρόνο κάνει να φορτίσει το αυτοκίνητο. Ναι, είναι μια κοινή ερώτηση αυτή. Ότι μας ρωτάνε όλοι πόσο θα κάνει αυτό, αν δεν φορτίσει, να φορτίσει το αυτοκίνητο. Αυτό που θα πρέπει να ξέρει βέβαια ο κόσμος είναι ότι η φόρτιση του αυτοκίνητου εξαρτάται και από το αυτοκίνητο το ίδιο και λιγότερο από το φορτιστή. Ανάλογα δηλαδή με πόσο μεγάλη θα είναι η μπαταρία του αυτοκίνητου και ανάλογα με το πόσο δυνατός θα είναι και ο εσωτερικός φορτιστής του αυτοκίνητου του ίδιου. Γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν και δικό του φορτιστή μέσα. Ναι. Άρα, συγγνώμη, εγώ αν ξεκινήσω να πάω Αθήνα Θεσσαλονίκη. Και πάω σε ένα βενζινάδικο. Πόση ώρα θα χρειαστεί να το φορτίσω αυτό, πρέπει να κάτσω μισή ώρα, μία ώρα εκεί? Καταρχήν, καλό θα ήταν να το έχετε φορτίσει από πριν, να είναι γεμάτο το αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο με 40 μπαταρία θα φτάσει σίγουρα μέχρι λίγο πάνω από τη Λάρισα, όπου εκεί υπάρχουν σε αίμα. Μπορείτε να το αφήσετε και θα πρέπει να το αφήσετε τουλάχιστον μισή ώρα. Θα χρειαστεί τουλάχιστον να περιμένετε μισή ώρα αυτή τη στιγμή, να μπορεί να φορτίσετε την. Το πολύ, μισή ώρα για να φορτίσετε περίπου την μπαταρία στο ίδιο. Συγγνώμη, για να μπορείτε να συνεχίσετε να πάτε. Κύριε Αντύπα, με συγχωρείτε, αυτό είναι στον ταχυφορτιστή που θα έχει το βενζινάδικο. Ναι. Στο σπίτι, αυτή η μπρίζα που μας δείξατε, πόση ώρα κάνει να φορτίσει το αυτοκίνητο? Ναι. Πάλι εξαρτάται από το αυτοκίνητο, σε το πλήσιο και πόσο μεγάλη θα είναι η μπαταρία, εσείς να απολογίζετε από 6 έως 10 ώρες. Ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκίνητου και το μοντέλο του φορτιστή. Να φορτίσει. Σε συγκεκριμένη περίπτωση. Και μετά πόσες ώρες διαρκεί? Θα φορτίσει μέχρι το. Εξαρτάται πάλι από τον τρόπο που θα οδηγήσει. Όσο πιο βαρύ πόδι έχει, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει η μπαταρία. Πόσο μεγάλη είναι η μπαταρία? Μέσα στην πόλη, για μία μέρα σου φτάνει αυτό. Αυτοκίνητα σαν αυτά που βλέπουμε. Για μία μέρα σου φτάνει. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Αλλά αν πας ταξίδι είναι το πρόβλημα. Θέλω να κάνω μια χαζή ερώτηση. Αλλά θα την κάνω, δεν πειράζει. Συμφέρει να χρησιμοποιείς το ηλεκτρικό από το να βάλεις βενζίνη? Δεν έχει τη σέρβιση, δεν έχει βενζίνη. Δεν έχει ο κουκουσαϊδόνι στο ηλεκτρικό. Δεν ξέρω. Το καλό πράγμα και το καινούργια τεχνολογία πρέπει να το πληρώνει. Πρέπει να το πληρώνει στην αρχή. Μην μου λες πρέπει να το πληρώνει, γιατί μην πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μου έρθει η ιδέα και εγώ δεν ξέρω πόσο. Α, εννοεί πόσο θα κοστίζει η φόρτιση. Αν μου επιτρέπετε. Στην αρχή το αυτοκίνητο, το ηλεκτρικό, όπως ξέρουμε και έχουμε δει όλοι, θα είναι πιο ακριβό από τα αντίστοιχα συμβατικά που έχουμε. Όμως, αν λάβουμε υπόψη μας και το συνολικό κόστος χρήσης, όπως είπε ο κ. Καρβουνόπουλος, και τα σέρβις και το πετρέλαιο και τη βενζίνη και τα σχετικά, να ξέρετε. Χασαπούπουλος, συγγνώμη. Να ξέρετε ότι ένα παράδειγμα, τυπικό παράδειγμα, είναι ότι σε σχέση με ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο είναι περίπου 1.300 ευρώ το χρόνο λιγότερο σε καύσιμο, λόγω της φόρτισης και λόγω της βενζίνης. Άρα, για να είναι ντίζελ το αυτοκίνητο, δεν θα βάζει βενζίνη, θα δίνει κάτι στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό λέει. Θα φορτίζει από το σπίτι σου κατευθείαν. Δεν γίνεται με τον αέρα να κινείται το αυτοκίνητο, κύριε Ανθίμου. Μα μου προκαλεί μια ανασφάλεια όμως τώρα, γιατί εγώ δεν ξέρω αν θα μείνω στη μέση του δρόμου με την πρίζα. Είναι θέμα να το χρησιμοποιείς αυτό. Δεν είναι τίποτα, σου λέω. Όταν είσαι μέσα στην Αθήνα είναι εύκολο.
Το θέμα είναι στο όπως ταξίδι. Το κινητό σου. Λοιπόν, όπως κυρία Αντίπα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φάνη, θα τα ξαναπούμε, κυρία Αντίπα. Θα υπάρξουν. Είναι μια πρώτη επίδειξη που κάναμε και τα είδαμε και είναι και πολύ ωραία και πολύ έτσι. Οικολογικά για το περιβάλλον. Γιατί μου έχεις γίνει τόσο μοντέρνος εσύ και εγώ έχω μπει στη βενζίνη. Και έχουν και πολλά ωφέλη.